Νομίζω ότι ο κατάλληλος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε το τι έχει γίνει, γιατί ήταν και ο πρώτος που έφερε αυτή τη λέξη κινητικότητα και διαθεσιμότητα και όλο αυτό το πακέτο των αντιδράσεων στον εργασιακό χώρο, είναι ο πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μανιτάκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του εδώ στην Ελεύθερη ΕΡΤ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλωσορίζουμε τον δάσκαλο, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο. Καλωσορίζουμε τον πολιτικό. Καλωσορίζουμε έναν άνθρωπο με τεράστιο παρελθόν επισπουδών και επιθεμάτων, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας αυτά δεν μας νοιάζουν πια. Και βλέπουμε μόνο την ιδέα και την επιδερμίδα ενός πολιτικού. Να προσθέσουμε πίσω του κύριου Αντώνη Μανιτάκη, πάνω στον κύριο Αντώνη Μανιτάκη, ναι, ή προσπάθησε μάλλον ο κύριος Μανιτάκης να μην γίνουν τα πράγματα τόσο άγρια όσο έγιναν μετά και κατηγορήθηκε που έφυγε από την κυβέρνηση. Κύριε Μανιτάκη. Καλό μεσημέρι. Από όλες τις ιδιότητες θα προτιμούσα εκείνη του δασκάλου πάντως. Του δασκάλου. Πέστε μου τι ακριβώς θέλετε να πω. Ναι, θα σας πούμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα τώρα? Δείχνει το πράγμα το οποίο είχε αρχίσει και με τη δική σας παρουσία στο Υπουργείο να φουντώνει πάρα πολύ, να γίνεται ανεξέλεγκτο. Άλλωστε αυτός ήταν και ένας ο βασικός λόγος της δικής σας παρέτησης από την κυβέρνηση. Πού νομίζετε ότι οδηγούμαστε με αυτό τον οριμαγδό των εξελίξεων πάνω στο εργασιακό κίνημα, στον κόσμο της εργασίας? Για τους δημοσίους υπαλλήλους μιλάμε τώρα. Ορίστε. Για τους δημοσίους υπαλλήλους μιλάμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, και είναι για το ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτής ο τρόπος ο βίος που παρανέβη η Τρόικα και ιδίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λίγες μέρες πριν παραιτηθώ και η αποδοχή εκ μέρους του διαδόχου μου των αξιώσεων της Τρόικας ουσιαστικά πιστεύω ότι οδηγούν σε, θα έλεγα, κατακλούργηση της κινητικότητας. Αυτό δηλαδή που συμφωνήθηκε και αποτυπώθηκε στο μνημόνιο και αυτό που βλέπουμε ήδη μπροστά μας να διαδραματίζεται δεν έχει καμία σχέση με την κινητικότητα έτσι όπως την είχαμε σχεδιάσει και έτσι όπως την είχαμε προγραμματίσει. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να πω και τούτο. Δεν έχω εφεύρει εγώ την κινητικότητα. Η κινητικότητα υπήρχε στον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων τα προηγούμενα χρόνια. Και η διαθεσιμότητα προβλέπεται από το 1952. Δεν τα έχετε φέρει εσείς προς Θεού, αλλά... Απλώς... Ναι. Τα ακούσαμε πρώτη φορά κατά τη δική σας ηγεσία στο Υπουργείο. Συστηματοποιήθηκε και έγινε ένα διαρθρωτικό μέσο με το οποίο επιδιώξαμε να καλύψουμε τα μεγάλα κενά, τα ανορθολογικά κενά που δημιουργούνται από τις αθρώες μαζικές συνταξιοδοτήσεις και από τους περιορισμούς που υπάρχουν στις νέες προσλήψεις. Mm-hmm. Και είπαμε ότι το μόνο σωστό και ορθολογικό είναι αφού διαπιστώσουμε με έναν τρόπο αντικειμενικό μετά από αξιολόγηση δομών και απρόσωπο τις πλεονάζουσες θέσεις και διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πλεονάζοντες υπάλληλοι, να δούμε σε ποια κενά που αντιστοιχούν στην εργασιακή του ισορροπία μπορούν να μετακινηθούν. Κύριε καθηγητά, αυτό ήταν το σχέδιο. Αυτό ήταν το σχέδιο και αυτό προσπαθήσατε και έτσι όπως το λέτε. Και το έκανα έτσι. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι μετακινήθηκαν 2.000 υπάλληλοι το Νοέμβριο του 2012 σε θέσεις που υπήρχαν πραγματικά ανάγκες, ιδίως σε κοινωνικές υπηρεσίες. Και ακούγεται λογικό, κύριε καθηγητά, αυτό. Ακούγεται σχεδόν ότι το έχει ανάγκη κάθε κράτος. Όμως, έρχεται ένα όμως. Τώρα τι κάνουμε ακριβώς, τι συμβαίνει τώρα αυτή την εποχή? Τώρα εγώ τι να σου πω. Δεν θα σχολιάσετε κακά. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, σαν πρώην υπουργός έχω τοποθετηθεί, έχω κάνει τις δημοσιεύσεις, έχουμε πει πως πρέπει να γίνει. Τώρα πολιτικά πώς θα αντιμετωπιστεί και θεσμικά αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε πως είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, θα μπορούσα να απαντήσω εγώ με μια ερώτηση. Δεν νομίζω, πάντως πιστεύω ότι όλα αυτά οδηγούνται σε ένα χάος. Χαρακτήρισα παλαιότερα αυτή την κατάσταση ως μπάχαλο. Πιστεύω με αυτά που ξέρω ως καθηγητής της νομικής ότι θα πέσουν στα δικαστήρια. Και είναι και παράνομο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι καταργήσεις θέσεων αλλά και οι διαθεσιμότητες και θα δημιουργήσουν γενικά ένα θεσμικό αδιέξοδο. Το πιο θλιβερό είναι ότι ένα μέτρο που το έχει ανάγκη απολύτως η χώρα μας
αυτή τη στιγμή κατακρεουργείται, σκοτώνεται θα έλεγα, και δεν επιτυχάνεται κανένα σκοπός. Δηλαδή εμφανίστηκαν ότι αυτό πρέπει να το εννοείτε κάνουμε. Εννοείται το μέτρο της κινητικότητας, έτσι. Για την κινητικότητα μιλάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Για στεσιμότητα κινητικότητα. Εμφανίστηκαν το κάνουν για λόγους διαθρωτικούς, δεν έχει καμιά σχέση, αντίθετα μάλιστα. Δημοσιονομικά δεν έχει απολύτως κανένα όφελος. Εγώ προσωπικά θεωρώ αυτή την κίνηση που έγινε την τελευταία στιγμή, πολιτικά μπορούμε να την εξηγήσουμε, θα έλεγα ως και παρανοϊκή. Και ιδιαίτερα με τις οριζόντιες μετακινήσεις. Τώρα, η Τρόικα... Σαφώς και προφανώς, και θέλουμε να τοποθετήσετε και αυτό, το έχετε κάνει έτσι κι αλλιώς και με δημοσιεύματά σας και επίσημες τοποθετήσεις σας στο παρελθόν. Προφανώς είχε μια διαφορετική άποψη στο τι σημαίνει διαθεσιμότητα παύλα κινητικότητα από ότι εσείς. Εσείς κάνατε αυτή τη μετακίνηση 2.000 υπαλλήλων, επιτυχημένα από ό,τι λέτε. Η Τρόικα τι ζητούσε και πόσο παράλογες, γιατί είπατε και τη λέξη αυτή, είναι οι απαιτήσεις τελικά και αν μπορούν να γίνουν εδώ στην ελληνική κοινωνία. Η Τρόικα και τις διαπραγματεύσεις που έκανα που διέκρισαν ένα χρόνο, όπως φάνηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά τελικά υποχώρησαν για ένα χρόνο, αλλά μετά δεν κρατήθηκαν. Ειδικά το Διεθνές Νομικό Ταμείο, στο μυαλό της είχε ένα και μόνο πράγμα. Ήθελα πωλήσεις. Αυτό ήταν ξεκάθαρο, έχει διατυπωθεί στα μνημόνια, στο καινούργιο μνημόνιο ρητά διατυπώνεται. Εσείς το ξέρατε αυτό όταν αναλαμβάνατε το Υπουργείο στην αρχή? Βεβαίως, προφανώς γι' αυτό κάναμε τη μάχη. Γι' αυτό δώσαμε, είπαμε, διαπραγμάτευση ισχυρή, κάναμε τον Εύρο και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε χωρίς καμία πώληση. Γι' αυτό κάναμε σκληρές διαπραγματεύσεις μετά. Μέσα δηλαδή, από μέσα προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να μεταπίσουμε. Να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Άρα, ξέρετε, κύριε καθηγητά, πάμε δηλαδή σε... Οι σχισμοί των δυνάμεων, ναι, δεν γίνονται μόνο σε σχισμοί. Μπορεί να αλλάξει σχισμούς δυνάμεων και μέσα στους κόλπους της Τρόικας. Υπήρχε μια σύγκρουση και υπάρχει ακόμα, πολύ έντονη, ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε, αυτά καταφέραμε. Εγώ πιστεύω, αλλά δεν ασχολείται κανείς με αυτά, ότι η Τρόικα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις. Ξέρετε, το μνημόνιο δεν δεσμεύει μόνο την ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς. Δεσμεύει και τους συμβαλόμενους. Και τους δανειστές. Τους δανειστές. Ενώ είχαμε υπογράψει ξεκάθαρα ότι ο κύριος σκοπός της κινητικότητας, και αυτό το διατυπώσαμε και στο κοινοβούλιο, το δέχτηκαν και τρεις αρχηγοί, δεν είναι απόλυση, είναι η μετακίνησή τους. Τώρα έχει γίνει απόλυση. Τι έγινε όμως και άλλαξε αυτό στην πορεία, κύριε Μανιτάκη? Ορίστε. Τι έγινε και άλλαξε αυτό στην πορεία? Τώρα τι να σας πω, μπαίνουμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση όμως. Άλλαξε τακτική η Τρόικα, πολιτικά μόνο μπορούμε να το εξηγήσουμε, άλλαξε τακτική και δυστυχώς βρήκε αυτοαπήχηση. Βρήκε έδαφος. Βρήκε έδαφος και προχώρησε, έτσι. Ορίστε. Βρήκε έδαφος και προχώρησε η Τρόικα. Βέβαια, προφανώς. Προφανώς, γιατί εμείς ακούσαμε μετά ότι... Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα πρόκειται για πολιτική απόφαση. Επαναλαμβάνω, δεν είχε κανένα διαφορετικό χαρακτήρα. 15.000 σιγά το ίδιο ο Τόμψον το είχε πει, άλλωστε σιγά το 15.000 δεν είναι τίποτε. Δεν έχει κανένα όφελος δημοσιονομικό, δεν έχει κανένα διαφορετικό χαρακτήρα. Όταν έχουμε 42.000 συνταξιοδοτήσεις το χρόνο, μόνο το 2012 είχαμε 32.000 συνταξιοδοτήσεις, το να ζητάνε τώρα ισοπεδωτικά, αυθαίρετα, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς κρίση, άλλες 6 ή 7.000 απολύσει, 15.000, νομίζω πως είναι παρανοϊκό. Η κυβέρνηση πάντως το παρουσιάζει ως εξής, ότι υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός από την αρχή. Δεν σας άκουσα καλά. Λέω, η κυβέρνηση το παρουσιάζει αυτό που μας λέτε ως εξής, ότι υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός από την αρχή. Ο κύριος Μανιτάκης, που ήταν και ο αρμόδιος υπουργός, ήταν εκείνος ο οποίος δεν έδινε τις λίστες και έβαζε φρένο για να προχωρήσουμε και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σωτήρια για τον τόπο ιστορία της διαθεσιμότητας παύλα κινητικότητας, την οποία τώρα την έχουμε πάει με τον κύριο Μητσοτάκη κατευχήν. Έτσι δεν είναι? Προφανώς, διότι και στο μνημόνιο αλλά και στο κοινοβούλιο και στη συμφωνία που είχαμε κάνει, λέγαμε ότι η διαθεσιμότητα θα γίνει σύμφωνα με νόμους, κανόνες και διαδικασίες και αξιολογήσεις δομών και σχέδια στελέχωσης. Αυτά μπήκαν και στο μνημόνιο. Όταν αργότερα μου είπαν ότι πρέπει να μετακινήσεις σε 15 μέρες χωρίς διαδικασίες, χωρίς κανόνες, χωρίς αξιολόγηση, ήταν δυνατό να το δεχτώ? Οριζόντια. Και εγώ, ο υπουργός βγάζει τις καταστάσεις, ο δικής μου Μητσοτάκης έβγαλε τις καταστάσεις. Οι καταστάσεις θα βγαίνανε, θα προέκυπταν
αφού γινόταν οι αξιολογήσεις των δομών, οι αποτιμήσεις των προσόντων με έναν τρόπο αντικειμενικό από επιτροπές. Και τότε θα ξέραμε καθηγητά, θέσεις, και μετά θα βγαίναμε πώς θα δώσω καταστάσεις, έτσι τυφλά. Κύριε καθηγητά, εμείς σε εμάς που τα λέτε. Αυτά τα υπέμενα με πολύ σιωπή, γιατί ήξερα τι σημαίνει να δουλεύει και συλλογικά. Και, αλλά ήταν νομίζω ότι τόσο αστεία τα επιχειρήματα αυτά που δεν άξιζαν τον κόπο. Εμείς το βιώσαμε, κύριε καθηγητά, ως πρώτοι πεσόντες η ΕΡΤ. Αλλά εκτός αυτού, τώρα ας φύγουμε και ας έρθουμε στο αύριο. Σχεδόν κυριολεκτικά, στη Δευτέρα, στην Τρίτη. Τι προβλέπετε κατά τη γνώμη σου θα συμβεί? Δηλαδή πάμε για ατελείωτες απολύσεις πια? Όχι, δεν νομίζω. Αλλά? Όχι, δεν νομίζω. Οι αντιφάσεις και εσωτερικές και οι αφιταλαντεύσεις πολιτικές, ξέρετε, από τη μια στιγμή, από τη μια μεριά είναι φυσικά ο αυταρχισμός όσο μας βολεύει, αλλά πίσω από τον αυταρχισμό υπάρχει παυλότητα. Και μην αφιβάλλετε ότι οι αυταρχικές λύσεις, οι βίαιες λύσεις, οι αποδοτικές λύσεις τελικά καλύπτουν τη φαυλότητα και τη διονύζουν. Άρα πιστεύετε ότι κάπου αυτό θα τελειώσει, έτσι, κάπου θα έχει ένα τέλος? Θα πέσει, θα τελειώσει. Α, θα πέσει. Θα πέσει αυτό το πράγμα. Δεν, από δεν τους δικαστές ή από τις εκλογές? Δεν ακούω. Από τους δικαστές ή από τις εκλογές? Και ανεξάρτητα από την τελική αυτή των εκλογών. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα έχουμε διάφορα ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι αυτό θα φτάσει μέχρι τέρμα. Θα καταπέσει νομικά, λέτε, στα δικαστήρια. Δηλαδή, πρώτον, στους στόχους δεν θα τους πετύχουν. Μάλιστα. Ήδη έχουν αντιδράσεις εσωτερικές. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Οι υποθεσμίες δεν θα τηρηθούν. Στις αριθμούς που αναφέρουν δεν πρόκειται να τηρηθούν. Και σας είπα και προηγουμένως, εγώ πιστεύω ότι θα πέσει και δικαστικά. Κύριε Μανιδάκη, εκτιμάτε ότι δεν έχει γίνει καμία είδους αξιολόγηση ό,τι αφορά αυτές τις μετακινήσεις? Καμία απολύτως? Απλά είναι ένας αριθμός ο οποίος δόθηκε και παίρνουμε μπάρισα οριζόντια και ξυλώνουμε αυτόν τον αριθμό? Έχει μια επίφαση, λήφθηκαν κάποιοι υπολογισμοί, αλλά πάντως δεν έγιναν αξιολογήσεις των δομών, δηλαδή σαν μια διαδικασία την οποία είχαμε τηρήσει απαρέγκλητα, δεν έγιναν όπως έπρεπε, δεν έγιναν καταφορέα παραδείγματος χάρη όπως λέει και ο νόμος, δεν έγινε με τα κριτήρια, ούτε βγήκανε τα σχέδια στελέχωσης έγκαιρα. Δεν έγινε δηλαδή προγραμματισμός, ήταν πολύ βιαστικά, ήταν αυτό που ήθελε τελικά η Τρόικα, η οποία δεν την ενδιαφέρε οι διαθροτικές αλλαγές και αξιολογήσεις, ένα στόχο ήθελε ποσοτικό. Και αυτό επέμενε. Δυστυχώς έγινε, υπέκυψαν σε αυτό. Βγήκαν με έναν τρόπο εντελώς ευθέρετα. Μάλιστα. Είστε και άνθρωπος των πανεπιστημίων και νομίζω ότι καλό είναι να σχολιάσετε και αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια, τα οποία είναι κλειστά. Υπάρχει μια οδηγία από την πλευρά της κυβέρνησης για οριζόντιες μετακινήσεις κάποιων διοικητικών υπαλλήλων. Και οι άνθρωποι των πανεπιστημίων, οι Πριτάνης και όχι μόνο, μας λένε ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί με τίποτα. Πώς σας φαίνεται αυτό, ότι είναι κλειστά τα πανεπιστήμια? Το ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω ασχοληθεί και προσωπικά και όλο αυτό το διάστημα που ήμουν υπουργός ασχολήθηκα ειδικά με το θέμα. Είχα επευθύνει 3 επιστολές στον Υπουργό Παιδείας από τον Απρίλιο και τον Μάιο, στο οποίο είχα πιστεί στην προσοχή. Είχαμε υποδείξει ως Υπουργείο με συνεργασία με την Task Force τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθούν ειδικά για το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Υπήρχε ήδη ένα πρόγραμμα που έτρεχε και το έχουν αναφέρει ήδη τα πανεπιστήμια αυτά και το είχαμε ανακαλύψει εμείς και το επιταχύναμε το πρόγραμμα για να γίνει αξιολόγηση των δομών. Είναι λεγόταν πρόγραμμα διοικητικής αναβάθμισης. Δυστυχώς και ο Υπουργός δεν επέμενε, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, και οι Πριτάνης δεν έδειξαν την εγρήγορση που έπρεπε να προχωρήσουν με σεβασμό στην αυτονομία των πανεπιστημίων. Πιστεύετε ότι οι Πριτάνης δεν περίμεναν να συμβεί αυτό, άρα ολιγόρησαν ή τέλος πάντων είπαν ότι καλά δεν θα φτάσουν μέχρι? Σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε κάποιες ευθύνες. Και να αφυπνιστούμε, κύριε καθηγητά. Ορίστε. Και να αφυπνιστούμε κάποτε. Ναι, δηλαδή έπρεπε οι Πριτάνοι να το καταλάβουν ότι εκεί πήγαινε το πράγμα. Να προλάβουν. Βεβαίως είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν έδειξαν αυτά τα στοιχεία που έδωσαν και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν ήταν απόλυτα
τεκμηριωμένα με τους κανόνες, τα στάνταρ μιας αντικειμενικής και επιστημονικής αξιολόγησης. Μάλιστα. Δηλαδή πρόχειρα ήταν. Για να γίνει μια αξιολόγηση θέλει εξωτερικούς κριτές. Ήρθε, ζητήσαμε την Task Force τη βοήθεια, είχαμε στείλει ανθρώπους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν τα πανεπιστήμια. Ότι εγώ ήμουν σίγουρος ότι αν δεχόταν να κάνουν μια εξωτερική αξιολόγηση, θα δικαιώνονταν. Κακώς τη φοβήθηκαν. Δηλαδή στα περισσότερα πανεπιστήμια θα αποδείκνουν αυτό που τώρα θέλουν να το αποδείξουν τελευταία στιγμή και κάτω από την πίεση. Ναι, αλλά τι αξιολόγηση θα μπορούσαν να κάνουν, κύριε Μανιτάκη, όταν οι ίδιοι μας λένε σήμερα ότι όχι μόνο μπορούμε να δώσουμε κόσμο, να λείψει κάποιος κόσμος από τα πανεπιστήμια, χρειαζόμαστε κι άλλο. Άρα τι αξιολόγηση θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν είναι έτσι ένα εμπόδιο αυτό. Να το αποδείξω με τεκμήρια, με έκθεση. Με έκθεση από αντικειμενικούς κριτές. Δεν αρκεί να το πω. Τα ξέρω αυτά τους χειρισμούς και τους έχω δει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι αυτό η μέθοδος της αξιολόγησης. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες και την κάνουν. Φυσικά με τη συνεργασία και με τα στοιχεία που τους δίνει ο ίδιος ο φορέας. Δηλαδή το πανεπιστήμιο θα πηγαίνει εναντίον τους. Μάλιστα. Να πούμε ότι κάτι τελευταίο και για μας εδώ, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είναι ο κ. Μανιτάκης. Να προσθέσουμε, δεν θα σε διακόψω, πούμε προς τους τηλεθεατές μας ότι εκτός από τις σημαντικότατες σπουδές και για να γίνει αυτό που έγινε ο κ. Μανιτάκης, ένας από τους εξαίρετους και διαμαντένιους καθηγητές, να πούμε ότι το 7 είχατε τιμηθεί και είχατε πάρει και το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οπότε είστε ένας άνθρωπος που σφαιρικά. Που ευαίσθητα, χέρι εκτίμησης, έτσι. Ο ένας δάσκαλος που θα μας πει για αυτό που θέλει ο Νίκος να ρωτήσει. Εδώ, έχει σημασία. Αυτό που, να το πούμε και λίγο λαϊκά, αυτό που παίχτηκε εδώ στην ΕΡΤ, το σενάριο αυτό το κακοστημένο όπως νομίζουμε εμείς, συνταγματικά στέκει οπουδήποτε, στέκει δηλαδή αυτό που έγινε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε είχαμε μια προσωρινή απόφαση αναστολής για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε τι ήταν νόμιμο και τι πρέπει να κριθεί. Προστάτευσε από ό,τι ξέρετε την ΕΡΤ και είπε ότι πρέπει να έχει μια. Ωστόσο με την ερμηνεία ροή. Είχαμε μπερδευτεί όλοι. Δεν ήταν σαφής για μας τουλάχιστον που δεν γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, το δικαστήριο και μάλιστα στην Επιτροπή Ανασταλών δεν μπορεί να ήταν σαφές, δεν μπορούσε να είναι περισσότερο. Προφύλαξε αυτό που έπρεπε να προφυλάξει ως δημόσιο αγαθό και από εκεί και πέρα τάψε στην κανονική δίκη, η οποία ό,τι αφορά στις εργασιακές σχέσεις δεν ξέρω πού προχωράει και πώς προχωράει στα πολιτικά δικαστήρια ή και όταν φτάσει το θεσμικό αυτό ζήτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Ότι βάζει ζητήματα φυσικά συνταγματικότητας προφανώς βάζει, αλλά όπως ξέρετε τον έλεγχο τον κάνει τελικά το δικαστήριο, γιατί διάφοροι καθηγητές μπορούν να είναι τη γνώμη τους, αλλά την τελική κρίση την έχει το δικαστήριο. Ελπίδες μπορούμε να έχουμε, έτσι γενικά. Ελπίδες μπορεί να έχει αυτή. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τα προβλήματά μας λύνονται, ιδίως τόσο σημαντικό θέμα θεσμικού χαρακτήρα και πολιτικού χαρακτήρα, τεράστια σημασία. Τα δικαστήρια. Αυτά θα λυθούν πολιτικά. Θα λυθούν πολιτικά. Ελπίζουμε. Τα δικαστήρια χαιρόμαστε πολύ που το λέτε. Ορίστε. Χαιρόμαστε πολύ που το λέτε. Ελπίζουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια λύση. Αν βρεθεί, πρέπει να γίνει μια λύση με αμοιβαίους συμβιβασμούς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο να κάνουμε συμβιβασμούς. Να κάνουμε διαπραγματεύσεις, να υπερασπιζόμαστε το δίκαιό μας, να μάθουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά να ξέρω. Εμείς σαν εργαζόμενοι πάντως προσπαθήσαμε, κύριε Υπουργέ, αλλά βρήκαμε τείχο. Και βεβαίως να κλείσουμε με αυτό που πήγε και πριν να ρωτήσει ο Νίκος, έτσι, θέμα Χρυσής Αυγής. Μια κουβέντα. Τι προβλέπετε είτε δεν γίνεται καλά, κάτι δεν πάει καλά. Λέμε ως λαός, ρωτάμε τον ειδικό. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τις πολιτικές παρεμβάσεις, τα πολιτικά υπονοούμενα, αλλά θέλω να πω το εξής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Το πιο σημαντικό που είχαμε στην μνημονιακή εποχή. Ίσως με αυτό ανοίξει κάποιο φως και κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Εκείνο που βλέπω σαν ενθαρρυντικό, σαν συνταγματολόγος, είναι ότι διαπιστώνω ότι η δικαστική εξουσία έχει παρέμβει. Παρέμβει με όπλο την νοημιμότητα και το σεβασμό στο Σύνταγμα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο είναι σε μια κατάσταση ανυμποριάς και ανυποληψίας, ιδίως η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία.
ότι το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει, το ίδιο κινδυνεύει να καταρρεύσει και το κομματικό σύστημα. Η μόνη ελπίδα που έχουμε είναι η δικαστική εξουσία. Ξέρω από την άλλη τη μεριά ότι η δικαστική εξουσία έχει και αυτή ελλείμματα και τα έχουμε δει, τα ξέρουμε. Αλλά η αντίδρασή της αυτή τη θεωρώ πάρα πολύ θετικό μήνυμα και πιστεύω ότι αν την αφήσουμε ήσυχη και πρέπει να την αφήσουμε ήσυχη και ανυπηρέαστη όλοι μας και πολιτική εξουσία και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ίσως η δημοκρατία βρει ένα στήριγμα, ένα φρούριο στην δικαστική εξουσία. Δεν έχω άλλες ελπίδες παρά από τη δικαστική εξουσία. Και κοινά σεβασμό τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή, αν έθετε κύριο κίνδυνο, ήταν την ίδια δημοκρατία με την έννοια ότι ελόχευαν και διέδιδαν ολοκληρωτικές ιδέες. Και σε στιγμές κρίσης, όπως έδειξε ο Μεσοπόλεμος, ξέρετε, ο ολοκληρωτισμός εκολάπτεται. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μανιτάκη, ότι στο ένα θέμα, αυτό που είπαμε νωρίτερα, το T-shirt, λέτε ότι υπάρχει μόνο πολιτική λύση, και στο άλλο, αυτό της Χρυσής Αυγής, υπάρχει ο μόνος δρόμος της δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό στοιχείο, νομίζω. Το κρατάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Κύριε Μανιτάκη, πολύ σας ευχαριστούμε. Παραπάνω από όσο εγώ νομίζετε. Σας άκουσα. Κουράγιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και είπατε μανιστικά πολύ σημαντικά πράγματα. Επιτρέψτε να σας πούμε ότι βγάλαμε και ειδήσεις ως ΕΡΤ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό κουράγιο σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας.